πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του αλληλού, σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση του βιβλίου του Φιλαράκη. Αποτελεί ένα καινοτόμο βιβλίο που βάσει περιεχομένου εντάσσεται στο κίνημα της συναισθηματικής αγωγής και στοχεύει να εκπαιδεύσει τα παιδιά στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της καθημερινότητάς τους. Απαρτίζεται από 10 ενότητες, που κάθε μία έχει διαφορετική θεματική και στόχους. Οι ενότητες του βιβλίου αποτελούν το σκελετό ενός προληπτικού προγράμματος για την ενίσχυση της συναισθηματικής ανθεκτικότητας, τη μείωση του άγχους και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης παιδιών ηλικίας 9 έως 12 ετών, απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας του σχολείου και οικογένεια φίλων. Το θεωρητικό πλαίσιο του βιβλίου βασίζεται στη θεωρία της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας, σκέψη, συνέστημα, συμπεριφορά, που υποστηρίζει ότι τα συναισθήματα που βιώνουν οι άνθρωποι και οι συμπεριφορές που εκδηλώνουν είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται και αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Τις τελευταίες δεκαετίες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο διαπαιδαγώγησης, συναισθηματικής στήριξης και ενδυνάμωσης των παιδιών. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ανάπτυξη και επιμέλεια των παιδιών, είτε ως γονείς είτε ως εκπαιδευτικοί ή ειδικοί στον χώρο της ψυχικής υγείας, αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της ανάπτυξης αλλά και τα θέματα των αξιοτήτων που βοηθούν τα παιδιά να ολοκληρωθούν συναισθηματικά και ψυχοκοινωνικά. Έτσι, έννοιες όπως είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, η πολλαπλή νοημοσύνη και η συναισθηματική ανθεκτικότητα έχουν προσθεθεί στο λεξιλόγιο τους. Τα φιλαράκια θα συναρπάσουν μικρούς και μεγάλους, γιατί παραθέτουν απλές τεχνικές που θα κάνουν την καθημερινότητά μας περισσότερο βιώσιμη. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από την Ρίτσα Ψήλου. Η Ρίτσα Ψήλου εργάζεται ως ειδική παιδαγωγός σε σχολεία της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης και σε κέντρα διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης και δι της χώρας. Έχει ως κύριο έργο την ειδική εκπαίδευση και υποστήριξη παιδιών με δυσκολίες. Έχει καταγράψει επιστημονικό και ερευνητικό έργο, εκπώνησε προγράμματα εκπαίδευσης και διδασκαλίας για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συνεχίζει με συγκεκριτικό έργο. Την ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας και είναι σημαντικό να στηρίζουμε τέτοιες δράσεις γενικά και ανθρώπους του τόπου μας ειδικά. Ας την ακούσουμε λοιπόν. Επίσης, να συμπληρώσω ότι στις 13 Τετάρτου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ομοθεσία σε συνεργασία του Συλλόγου Αλληλεγγύη με όλα τα σχολεία του Αλμυρού, η οποία θα γίνει εδώ στο χώρο του ΕΠΑΛ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αφροδίτη ως αρχή γιατί με προχώρησε και να ευχαριστήσω τους Συλλόγους Μονών και την Επόμενη όλων των σχολείων του Αλμυρού κατά σπουδαιότερο εσάς που βρίσκεστε εδώ πέρα και να με ακούσετε. Το θέμα της σημερινής παρουσίασης είναι τα προεκπαιδευτικά προγράμματα στο σχολείο. Λίγο πιο πριν μίλησα με τον πατέρα Ισδάνη, ο οποίος μου είπε ότι ζούσε στην Αμερική, δεν το γνώριζα τώρα τα έμαθα, και μου είπε ότι τα 4 που ήμουν εκεί, δεν μου πήγαν στο σχολείο. Είναι πολύ λογικό και το καταλαβαίνω πολύ αυτό που λέει, γιατί το μεγάλο κίνημα όσον αφορά στην ψυχοεκπαίδευση και στη δημιουργία προγραμμάτων τα οποία εφαρμόζονται στο σχολείο, ξεκίνησε από το 2000 και μετά. Είναι κάτι δηλαδή σχετικά καινούργιο. Εμφανίστηκε πρώτα σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Αμερική ή η Αυστραλία, οι οποίες αυτές τις χώρες έχουν καταφέρει να εφαρμόσουν αυτού του είδους προγράμματα στο καθημερινό αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Κάτι τέτοιο προσπάθησε να γίνει και στην ελληνική πραγματικότητα και σε πολλά σχολεία, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή στα δημοτικά, ήδη εφαρμόζεται. Πολλοί από εσάς που είστε εκπαιδευτικοί, που είστε δάσκαλοι στα δημοτικά σχολεία, γνωρίζετε τα προγράμματα της αγωγής υγείας. Ένα κομμάτι των προγραμμάτων αγωγής υγείας είναι πέρα από την διατροφή και την προσωπική υγεία των παιδιών, είναι και η φροντίδα της ψυχικής υγείας. Οπότε οι εκπαιδευτικοί λοιπόν που βρίσκονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τέτοιου είδους προγράμματα καθημερινά στο σχολείο τους. Ποια είναι τα κύρια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα παιδιά, είτε είναι γονείς, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε βρίσκονται κοντά στο μεγάλο μας, στην ανάπτυξη των παιδιών. Το πιο σημαντικό από όλα το οποίο βλέπουμε να υπάρχει στα παιδιά, αν και όταν ξεκίνησα να μελετώ τα παιδιά, δεν πίστευα ότι θα υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι το άγχος. Γιατί
υπάρχει άγχος στα παιδιά μικρής ηλικίας, γιατί υπάρχει άγχος στα παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. Αναρωτιόμουν και εγώ όταν ξεκίνησα να μελετώ τη συμπεριφορά των παιδιών. Το πιο σημαντικό από όλα το οποίο βρίσκεται στην διαδικασία της ανάπτυξής τους είναι ότι πρέπει να μάθουν καινούργια πράγματα. Επειδή λοιπόν τα παιδιά βρίσκονται σε μια συνεχόμενη εξέλιξη, έχουν μπροστά τους πάρα πολλά πράγματα καινούργια τα οποία πρέπει να μάθουν. Αυτά αφορούν είτε το γνωστικό κομμάτι, γι' αυτό το λόγο πηγαίνουν στο σχολείο και μαθαίνουν γλώσσα, μαθηματικά και πολλά άλλα μαθήματα, αλλά και το ψυχολογικό τους κομμάτι, όπου καλούνται να μπορέσουν να κάνουν φίλους, να μπορέσουν να βρεθούν σε ένα σχολικό πλαίσιο και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου, καθώς επίσης στις απαιτήσεις και των γονέων, αλλά και των δασκάλων τους. Οπότε, πολλές φορές οι άνθρωποι που βρίσκονται μαζί με τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία είτε είναι εσωτερικευμένα, είτε είναι εξωτερικευμένα. Τα εξωτερικευμένα είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπίσει κάποιος και να διαμαρτυρηθεί γι' αυτά. Έχω ακούσει πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς και πάρα πολλοί γονείς να λένε: είναι πολύ ζωηρός. Στο σπίτι δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Ή εκπαιδευτικούς, δεν είναι όλα τα παιδιά στο σχολείο. Ή τον βρήκα ανεβασμένο στην αυλή στα δέντρα και τον κατέβασα κάτω. Ανησυχώ πάρα πολύ να πέσει κάποια στιγμή. Αυτά τα εξωτερικευμένα τέλος πάντων προβλήματα έχουν να κάνουν κυρίως με επιθετική συμπεριφορά. Ή πολλές φορές έχουν να κάνουν με την εκδήλωση συγκρούσεων, βίας, φοβισμού, τον ενοχλούν μέσα στην τάξη και πολύ πιο εύκολα τα εντοπίζουμε. Εξίσου σημαντικά και εξίσου ανησυχητικά είναι και τα εσωτερικευμένα προβλήματα. Τα εσωτερικευμένα προβλήματα συνήθως δεν ανησυχούν. Δεν είναι αυτά που τρομάζουν ούτε τους εκπαιδευτικούς ούτε τους γονείς, διότι δεν φαίνεται. Κανένα παιδί το οποίο αγχώνεται ή κανένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε έντονη συναισθηματική κατάσταση δεν θα ενοχλήσει κανένα. Συνήθως το εσωτερικεύει, δηλαδή το κατάγει τον εαυτό του και δυσκολεύεται πάρα πολύ να μιλήσει γι' αυτό. Και αυτό γιατί όταν ένα παιδί βιώνει άγχος ή αισθάνεται δυσκολία για μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται, νιώθει ντροπή. Οπότε του είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει για κάτι το οποίο το δυσκολεύει συναισθηματικά, γιατί θεωρεί ότι είναι τελείως διαφορετικός ή διαφορετικό από τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονται στην τάξη του. Συνήθως λοιπόν είναι σιωπηλό, συνήθως είναι μελαγχολικό και πολλές φορές αρέσκεται στο να βρίσκεται μόνο του. Οι πιο συνηθισμένες μορφές εσωτερικευμένων συμπεριφορών είναι το άγχος, ο φόβος και η φοβία. Η φοβία έχει να κάνει με την εκδήλωση φόβου όταν μιλάμε για ένα αντικείμενο που στην πραγματικότητα δεν είναι φοβιστικό. Έχει να κάνει περισσότερο με άγχος που καλείται το παιδί να αντιμετωπίσει εκείνη τη στιγμή, γι' αυτό το λόγο και εκδηλώνει αυτό το φόβο. Όπως παραδείγματος χάρη όταν είναι να περάσει κάποιο παιδί διαγώνισμα ή χρειάζεται να βρεθεί κάπου που χρειάζεται να αποδείξει τις δυνάμεις του ή αυτά τα οποία γνωρίζει. Αυτό το ονομάζουμε φοβία όταν εκδηλώνει φόβο χωρίς να υπάρχει πραγματική επιλογία φόβου. Αποσύρεται, όπως είπαμε, κατάθλιψη και είναι και κατάθλιψη εμφανίζεται κυρίως στην εφηβική ηλικία. Τα τελευταία χρόνια αρχίζει να παρατηρείται και στους εφήβους, όχι τόσο στην παιδική. Και να υπάρχει να είναι μια πολύ που λένε. Εξαιρετοσχολικής βίας. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις συμπεριφορές οι οποίες μας προβληματίζουν, είτε στον χώρο του σχολείου όταν είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε στον χώρο του σπιτιού όταν είμαστε γονείς. Το πιο σημαντικό από όλα που μπορούμε να κάνουμε είναι να υπάρξει μια ψυχοκοινωνική εκπαίδευση ή μια εκπαίδευση στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Τι σημαίνει τώρα εκπαίδευση στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών? Το εκπαίδευση όλο το γνωρίζουμε. Μαθαίνουμε δηλαδή καινούργια πράγματα ή μαθαίνουμε δεξιότητες ή γνωρίζουμε καινούργιες τεχνικές που θα μας βοηθήσουν και ψυχολογικά και κοινωνικά να αναπτυχθούν. Πώς αυτά τα δύο παντρεύονται το ψυχικό δηλαδή και το κοινωνικό κομμάτι? Όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται, γιατί ένα παιδί, όταν αισθάνεται καλά με τον ίδιο του τον εαυτό, αισθάνεται καλά στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, τότε σίγουρα νιώθει πάρα πολύ ασφαλής για να κοινωνικοποιηθεί. Νιώθει πάρα πολύ ασφαλής με τον εαυτό του, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει φίλους ή να παραμείνει σταθερός απέναντι σε αυτές τις φιλίες. Επίσης, αισθάνεται πάρα πολύ ασφαλής να έχει υγιείς σχέσεις και με τους εκπαιδευτικούς και με τους γονείς του στο σπίτι. Άρα λοιπόν, ένα παιδί το οποίο είναι ψυχικά υγιές, είναι ψυχικά καλά, λειτουργεί και στο κοινωνικό του κομμάτι εξίσου καλά. Γιατί επιλέγεται ο χώρος του σχολείου για την εφαρμογή προγραμμάτων? Το σχολείο αποτελεί ένα πάρα πολύ καλά δομημένο πλαίσιο. Είναι ένα πλαίσιο στο οποίο τα παιδιά φοιτούν
για πάρα πολλά χρόνια και πολλές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πολλοί το ονομάζουν ένα δεύτερο σπίτι των παιδιών. Πιθανόν και είναι αλήθεια. Πέρα από το γεγονός λοιπόν ότι είναι ένα πολύ καλά δομημένο πλαίσιο, στο οποίο βρίσκονται τα παιδιά και προηγούμενο χρόνο εκεί, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την κοινωνικοποίησή του, καθώ έχει και να μάθουν τι αξίε και τι τάσει που υπάρχουν στη ζωή. Άρα, αν διδάξουμε κάτι καινούριο ή αν δείξουμε κάτι καινούριο στα παιδιά στα πλαίσια του σχολείου, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να το υιοθετήσουν όχι μόνο στην ακαδημαϊκή ή τη σχολική του ζωή, αλλά και εκτός σχολείου. Κοινωνικά όντα τα οποία βρίσκονται σε συνεδρίες με φίλους, βρίσκονται σε κοινωνικές ομάδες, βρίσκονται σε αθλητικές ομάδες. Η ψυχοεκπαίδευση λοιπόν και η πρόληψη των συναισθηματικών δυσκολιών. Το πιο σημαντικό από όλα, ακόμα και όταν μιλάμε για θέματα καθαρά υγείας, είναι η πρόληψη. Όλοι μας προσπαθούμε να προλάβουμε κάτι πριν εμφανιστεί. Αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος των ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εφαρμόζονται δηλαδή στον χώρο του σχολείου με στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν δυσκολίες ακόμα και αν δεν έχουν εμφανιστεί στη ζωή του. Να έχουν αποκτήσει ένα πάρα πολύ χρήσιμο εφόδιο που θα του βοηθήσει στη συνέχεια να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που πιθανόν προκύψουν στην ανάπτυξή του. Όσο πιο νωρίς γίνονται οι παρεμβάσεις, τόσο καλύτερα είναι για εκείνα. Οι παρεμβάσεις λοιπόν αυτές ονομάζονται πρωτογενείς ή καθολικές, γιατί αφορούν ολόκληρες τις σχολικές τάξεις χωρίς να έχει πριν αξιολογηθεί αν κάποιο παιδί ή όχι νιώθει συναισθηματικές δυσκολίες ή νιώθει δυσκολίες σε κάποιο συναισθηματικό τομέα. Ωραία. Όταν μιλάμε λοιπόν για δεξιότητες, ποιες είναι αυτές? Τις περισσότερες φορές τα παιδιά μαθαίνουν να ελέγχουν τον εαυτό τους. Οι περισσότερες έρευνες τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο μπορεί να έχει ένα παιδί για να πετύχει στο σχολείο είναι αυτοέλεγχο. Να μπορεί δηλαδή να ελέγχει τον εαυτό του. Όχι βέβαια ότι η ευφυΐα δεν είναι σημαντικό παράγοντα για ένα παιδί επιτυχημένο στο σχολείο, είναι. Αλλά αν ένα παιδί καταφέρει να ελέγχει τον εαυτό του, τότε είναι σίγουρο ότι θα έχει και ακαδημαϊκή επιτυχία και συναισθηματική επιτυχία στον χώρο του σχολείου. Οι τεχνικές που έχουν εκπαιδευτεί τα παιδιά για την επίλυση των προβλημάτων είναι δομημένες, οι οποίες χωρίζονται σε σταδιακά βήματα και πώς να μαθαίνουν να οργανώνουν τον χώρο τους. Επίσης, σημαντικό είναι να βελτιωθούν συμπεριφορές οι οποίες θεωρούνται τις λειτουργικές. Δηλαδή, συμπεριφορές οι οποίες δεν βοηθούν στα παιδιά να βρίσκονται σε ομαλή συνένεση με τους συμμαθητές τους. Πολλά από αυτά οδηγούν σε σημαντική αίσθηση ή αναπληκτικότητα. Να αλλάξουν τις λειτουργικές σκέψεις τους και να
σκέψη, συνέστημα, συμπεριφορά. Ορίζει δηλαδή ότι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε για τα πράγματα μας κάνει να αισθανόμαστε αντίστοιχα για αυτά και κατά παρένθεση να συμπεριφερόμαστε. Αν δηλαδή σκεφτόμαστε θετικά για κάτι, σίγουρα τα συναισθήματα τα οποία γεννούνται μέσα μας είναι θετικά, όπως η χαρά, η αισιοδοξία, άρα η συμπεριφορά μας είναι ανάλογη. Συμπεριφερόμαστε με χαρά απέναντι σε ένα γεγονός το οποίο εμφανίζεται στη ζωή μας. Αν από την άλλη μεριά τα συναισθήματά μας είναι αρνητικά, υπάρχει φόβος, αγωνία, καχυποψία για κάτι, τότε σίγουρα τα συναισθήματά μας είναι αντίστοιχα και οι συμπεριφορές μας το ίδιο αγχωτικές με αγωνία ή με φόβο. Οι θεραπευτές του συγκεκριμένου σχήματος υποστηρίζουν ότι τα συναισθήματα που βιώνουν οι άνθρωποι και οι συμπεριφορές που εκδηλώνουν είναι αποτέλεσμα του τρόπου τον οποίο σκέφτονται και αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Είναι ένα τρίγωνο το οποίο είναι γραμμένο στα αγγλικά και δείχνει ότι οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά μεταξύ τους συνδέονται. Είναι υπάρχει δηλαδή μια αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών. Και ο πληθυσμός λοιπόν της συγκεκριμένης θεραπείας είναι η αναδόμηση του τρόπου σκέψης του ατόμου, το οποίο θα επιφέρει αλλαγές και στο συναισθηματικό του κόσμο, δηλαδή και στη συμπεριφορά του. Οι κύριοι εκφραστές της συγκεκριμένης θεραπείας υπήρξαν οι Έλλης και οι Μπέκ, ο οποίος πρώτος Έλλης μίλησε και είπε ότι το συνέστημα και η συμπεριφορά διαμορφώνονται από τον τρόπο που αξιολογείται το γεγονός παρά από το ίδιο το γεγονός. Και ο Μπέκ είπε ότι τα αρνητικά συναισθήματα δημιουργούνται από παραδοσιακές διαστρεβλώσεις, που οφείλονται κυρίως σε τις προσαρμοστικές σκέψεις τόσο για τον εαυτό, όσο για τον κόσμο και για το μέλλον. Αυτά τα τρία ονομάζονται γνωστική τριάδα. Δηλαδή, συνήθως οι σκέψεις αφορούν πρώτα τον ίδιο τον εαυτό, στη συνέχεια τον κόσμο που μας περιβάλλει, στον οποίο βρισκόμαστε, και μετά το μέλλον. Το διάγραμμα της ουσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας στηρίζεται σε τρία κομμάτια. Πρώτα απ' όλα, κάθε άνθρωπο σχηματίζει πυρηνικές πεποιθήσεις όσον αφορά στη ζωή. Αυτές οι πυρηνικές πεποιθήσεις δημιουργούνται από τον τρόπο με τον οποίο έχει μεγαλώσει ο καθένας με εμάς. Πολλές φορές, πάντα, από τις εμπειρίες που έχουμε βάσει τον παιδικό μας χρόνο. Πολλές φορές αντικείμενα, γεγονότα ή συνθήκες παίρνουν θετική ή αρνητική χρειά ανάλογα με το πώς τις έχουμε βιώσει στην παιδική μας ηλικία. Έτσι λοιπόν σχηματίζονται οι πεποιθήσεις μας, οι απόψεις μας που λέμε απέναντι στη ζωή. Στη συνέχεια, σημαντικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας ενεργοποιούν, δίνουν δηλαδή δράση, δίνουν δηλαδή ενέργεια σε αυτές τις πυρηνικές πεποιθήσεις και όλα αυτά τα σημαντικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας αξιολογούνται βάσει αυτών των πρώτων αρχικών πεποιθήσεων, των πυρηνικών πεποιθήσεων, των εμπειριών δηλαδή που σχηματίστηκαν μέσα μας από τα παιδικά μας χρόνια. Έτσι λοιπόν, αφού έχουν επηρεαστεί τα γεγονότα τα σημαντικά της ζωής μας από τις πρώτες μας εμπειρίες, δημιουργούνται τα γνωστικά σχήματα. Δηλαδή, φανταστείτε σχήματα τα οποία φτιάχνουμε στο μυαλό μας για το πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος. Και τα τελευταία με τη σειρά τους, τα γνωστικά σχήματα, ενεργοποιούνται, παίρνουν πάλι δηλαδή δραστηριότητα από υποθέσεις γνωστικού τύπου, αν κάνουμε. Π.χ. αν συνέβαινε αυτό, θα είχε γίνει εκείνο. Πάντα έχει να κάνει με τις εμπειρίες των πρώτων παιδικών μας χρόνων. Οι γνωστικές λοιπόν υποθέσεις οδηγούν σε αυτόματες σκέψεις και το ίδιο το άτομο, οι οποίες όπως είναι φυσικό δημιουργούν συναισθηματικές, συμπεριφορικές και σωματικές αντιδράσεις. Για να αλλάξουν οι πυρηνικές πεποιθήσεις, πρέπει να τροποποιηθούν τα γνωστικά σχήματα. Θα πρέπει δηλαδή κάποιος άνθρωπος να απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό και με τη βοήθεια αυτού να ξεκινήσει ένα ταξίδι το οποίο θα διορθώσει αυτές τις αρχικές εμπειρίες, βάζοντάς τες σε πραγματική βάση. Ίσως να έχει διορθώσει, δεν είναι η πιο σωστή, αλλά θα μου βοηθήσει να δει πού έχει κάνει κάποιο γνωστικό λάθος κατά τη διάρκεια της ζωής του, βάσει των πρώτων εμπειριών. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ουσιακής συμπεριφοριστικής είναι το βραχύκρονο, δηλαδή διαρκεί λίγο, έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και στηρίζεται στη στοϊκή φιλοσοφία. Το άτομο παίρνει πολύ σημαντικό ρόλο στην θεραπεία, έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και χρησιμοποιεί την εργασία για το σπίτι. Τώρα, η γνωστική συμπεριφοριστική θεραπεία χρησιμοποιήθηκε και σε παιδιά. Και φυσικά πήρε τις αρχές της από τη γνωστική συμπεριφοριστική θεραπεία των ενηλίκων. Επικεντρώνεται δηλαδή στην εκπαίδευση της σκέψης των συναισθημάτων και κατά προέκταση της συμπεριφοράς και εφαρμόζεται στα παιδιά που έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εναλλακτικές εξηγήσεις, να διακρίνουν τα συναισθήματά τους, να κάνουν σύνδεση των σκέψεων και των συναισθημάτων τους σε διάφορες συναισθήματα.
συνθήκες. Τι είναι συναισθηματική ανεκτικότητα? Είναι αυτό που βοηθάει τους ανθρώπους να παραμένουν λειτουργικοί όταν έρχονται αντιμέτωποι με συναισθήματα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν. Πολλές φορές στη ζωή μας είμαστε αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις που ενεργοποιούν το συναίσθημά μας και πολλές φορές το συναίσθημα το οποίο είναι έτοιμο να βγει από μέσα μας δεν είναι αυτό το οποίο είναι το κοινωνικά αποδεκτό. Πολλές φορές αισθανόμαστε έντονα θυμό, πολλές φορές αισθανόμαστε έντονα φόβο ή ακόμη και χαρά που αυτό το συναίσθημα δεν μπορεί να βγει πρωτόγωνα έξω στην κοινωνική μας συνέλευση. Έρχεται λοιπόν η ανθεκτικότητα στο συναισθηματικό τομέα, η οποία μας βοηθά να εκφραστούμε έτσι όπως θα έπρεπε να πρέπει στη συγκεκριμένη κοινωνική συνθήκη. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι η συναισθηματική ανθεκτικότητα είναι ένας ισορροπιστής των συναισθημάτων. Βοηθά δηλαδή ο άνθρωπος να υπάρχει και να διατηρεί μια ισορροπία συναισθηματική μέσα του. Στα παιδιά, η συναισθηματική ανθεκτικότητα μπορεί να μαθευτεί μέσω της χρήσης συγκεκριμένων στρατηγικών. Οι στρατηγικές αυτές έχουν να κάνουν με την τροποποίηση της ίδιας της συμπεριφοράς, αλλά και με την ενεργοποίηση άλλων τεχνικών που θα βοηθήσουν τα παιδιά να νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο των καταστάσεων. Πολλές φορές καλούμε τα παιδιά να δημιουργήσουν καταστάσεις που τους είναι ιδιαίτερα δυσάρεστες. Είτε αυτό έχει να κάνει με την ακαδημαϊκή τους επίδοση, είτε αυτό έχει να κάνει με τις φιλίες τους ή με τον χώρο στον οποίο βρίσκονται στον ελεύθερό τους χρόνο. Τότε, όταν έχουν μάθει τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να είναι χαλαροί ή να μπορέσουν να αμφισβητήσουν κάθε τι αρνητικό που ακούγεται, τότε σίγουρα θα αναπτυχθούν κομμάτια ανθεκτικότητας που θα τους κάνουν να είναι ισορροπημένοι συναισθηματικά. Και δύο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα είναι το άγχος και η αυτοεκτίμηση. Το άγχος θα λέγαμε ότι είναι έβριμα, αποτελεί ένα έβριμα στη ζωή των παιδιών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά νιώθουν άγχος επειδή δεν έχουν γνωστικά εμφόδια ή συναισθηματικά εμφόδια, γιατί βρίσκονται σε διαρκή διαδικασία ανάπτυξης. Οπότε πολλά από αυτά που συμβαίνουν έχουν να κάνουν με τις αλλαγές τις οποίες βιώνουν εκείνα και συναισθηματικά και γνωστικά. Το άγχος σχετίζεται με σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα που προκαλούνται από αρνητικά εξωτερικά ερεθίσματα. Μεταξύ των ποινών άγχος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι το σχολείο, η σχολική τους επίδοση, η σχέση τους με τους γονείς, τα αδέλφια και τους συνομήλικους. Ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει θετικά την ανθεκτικότητα είναι η αυτοεκτίμηση. Πόσο δηλαδή τα παιδιά ή οι άνθρωποι πιστεύουν στον ίδιο τους τον εαυτό. Πόσο δηλαδή η εικόνα που έχει σχηματίσει κάθε άνθρωπο για τον εαυτό του είναι δυνατή. Ο Τσίλινς, ο οποίος ήταν ένας ερευνητής, έδωσε να λέμε έναν ποσοτικό ορισμό της έννοιας της αυτοεκτίμησης και είπε ότι είναι η αναλογία ανάμεσα στις πραγματικές εκτεύξεις και στις φιλοδοξίες του ατόμου. Σπουδαίο ρόλο στην καλλιέργεια και εξέλιξη αυτοεκτίμησης ενός ατόμου παίζουν οι ευθύνες του παιδικού του χρόνου, αλλά και οι αξιολογίες των σημαντικών άλλων, που είναι φυσικά οι γονείς, οι δάσκαλοι και πολλοί άλλοι ενήλικες άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην ανάπτυξη των παιδιών. Αυτό ήταν το θεωρητικό κομμάτι. Θα ήθελα να σας δείξω και ένα μικρό κομμάτι από τις ασκήσεις ή μάλλον τις δραστηριότητες οι οποίες συμβαίνουν στα πλαίσια του βιβλίου. Και σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να συμμετάσχετε κι εσείς από το να παρακολουθείτε μόνο, γιατί και η γνώμη σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θα δείτε ότι πολλά από αυτά τα κομμάτια ή πολλές από αυτές τις ενότητες του βιβλίου είναι πράγματα που τα έχετε σκεφτεί κι εσείς οι ίδιοι ή πράγματα τα οποία έχουν αποσχολήσει κι εσάς τους ίδιους. Οι οποίες αφορούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ίδια στο σχολείο.
Ξεκινάω κάθε φορά όταν βρίσκομαι στο χώρο του σχολείου των δημοτικών κυρίως, στις παρεμβάσεις, λέγοντας ότι αυτοί οι φίλοι που έχουν έρθει από πάρα πολύ μακριά, όντως ο πρώτος χώρος στον οποίο εφαρμόστηκε ένα τέτοιο πρόγραμμα ήταν η Αυστραλία. Όντως αυτά τα παιδιά έχουν έρθει από τόσο μακριά, λέω στους μαθητές από την Αυστραλία, και έχουν έρθει εδώ να μοιραστούν μαζί εμπειρίες και πράγματα τα οποία έχουν κάνει εκεί. Πολλά από αυτά είναι ίδια με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε κι εσείς καθημερινά στη ζωή σας. Εφαρμόζονται, όπως είπαμε, στις σχολικές τάξεις και η παρέμβαση διαρκεί από 10 έως 12 συνεδρίες. Οι βασικοί στόχοι είναι η συγκέντρωση της προσοχής των μαθητών, η ανασκόπηση και αναθεώρηση της δουλειάς του σπίτι. Στο τέλος, δηλαδή, κάθε συνεδρίας οι μαθητές δίνουν κάποιο μήνυμα εργασίας που περιέχει δραστηριότητες βασισμένες στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης συνεδρίας. Γίνεται ο καθορισμός των στόχων της επόμενης και φυσικά υπάρχει ανατροφοδότηση. Η λέξη του βιβλίου και η λέξη φιλαράκια αποτελεί το ακρονίμιο του εξής. Φαίνεσαι ανήσυχος, ίσως να χαλαρώσεις λίγο. Λανθασμένες και αρνητικές σκέψεις, άλλαξε τις. Ρίξε μια ματιά σε ένα σχέδιο δράσης. Αξίζει σε ένα μοντέλο και μην ξεχνάς να εξασκήσεις τα παραπάνω βήματα. Αποφάσισε να μείνεις ψυχρός μπροστά σε κάθε δυσκολία. Όπως είπαμε, οι στόχοι είναι η προώθηση της συστηματικής αυτεκτικότητας που γίνεται με τη μείωση του άγχους και την ενίσχυση της αυτεκτίμησης. Η πρώτη ποιότητα έχει να κάνει με την γνωριμία των παιδιών. Μπορεί αυτό να σας φαίνεται περίεργο αν είστε εκπαιδευτικοί, αλλά πολλές φορές οι μαθητές οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια τάξη και περνάνε πολλές ώρες τις ημέρες μαζί, ακόμη και όταν κάθονται στο ίδιο πρανείο, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν ο ένας για τον άλλον. Παραδείγματο χάρη, μπορεί να μην γνωρίζουν ποιο είναι το αγαπημένο παιχνίδι του διπλανού του ή του φίλου του. Μπορεί να μην γνωρίζουν ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα ή του αρέσει να κάνει στον ελεύθερο χρόνο. Ότι μαθαίνουν πράγματα ή πληροφορίες από τους μαθητές τους, στην αρχή δεν τα γνώριζαν. Ήταν τόσο πολύ απορροφημένοι από τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις, ώστε δεν γνώριζαν πολλές λεπτομέρειες για την ζωή των συμμαθητών τους. Επίσης, η πρώτη ενότητα φέρνει σε επαφή τους μαθητές με την έννοια άγχος και ανησυχία, όταν τους δείχνουμε την εξής ιστορία. Φανταστείτε ότι έχετε μετακομίσει με την οικογένειά σας σε μια πολύ μεγάλη πόλη. Σκεφτείτε πράγματα τα οποία θα σας φόβησαν αν ήσασταν παιδί και βρισκόσασταν σε αυτή τη μεγάλη πόλη. Ή θα σας ανησυχούσες ή θα σας άγχωνα. Υπάρχει κάτι. Τώρα βοηθήστε με. Ναι. Αν θα γνωρίσω και από τους φίλους, ναι. Όσο είναι και από τους φοιτητές, ναι. Αυτά τα τρία τα είπαν όλα τα παιδιά τα οποία έχω επισκεφτεί. Δηλαδή, αν θα γνωρίσουν και από τους φίλους, ήταν πολύ σημαντικό. Αν θα τους αρέσει το σχολείο τους, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και αν θα κάνουν γενικά φίλους στη γειτονιά. Αν σας άρεσε να είσαστε μαθητής και να αλλάζετε πόλη και πηγαίνετε σε μια πολύ μεγάλη πόλη. Να μην πατώνε. Ναι. Πώς θα βρουν το σπίτι τους. Μου το είχαν πει πολλές φορές αυτό και είχαν εντυπωσιαστεί. Μου ήταν παντού το ίδιο. Άλλο. Πολλά φοβόντουσαν την πόλη τους πάντα σε ένα αυτοκίνητο. Τους φοβόταν πάρα πολύ αυτό. Και φυσικά αυτό που τους άφηνε πιο πολύ ήταν αυτό που υπόθηκε πρώτα. Το σχολείο και οι φίλοι. Τώρα το αντίστοιχο. Αν ήσασταν ένας μαθητής ο οποίος έχετε μεγαλώσει σε πολύ μεγάλη πόλη και αναγκαζόσασταν τους γονείς σας να φύγετε και να πάτε σε ένα μικρό χωριό ή σε μια μικρή πόλη, θα υπήρχαν πράγματα εκεί που θα σας φόβιζαν. Ας πάμε σε χωριό πρώτα. Η εξοικείωση με τη φύση. Ναι. Είναι σημαντικό πράγμα. Ναι. Να λέμε ένα παιδί από το αστικό κέντρο. Ναι. Αυτό μπορεί να θυσιάσει τα ζώα, μπορεί να τα έντομα όλα αυτά υπάρχει. Ναι. Αναφέρθηκαν πάρα πολύ σε συγκεκριμένα ζώα τα παιδιά και αυτό είναι πολύ αλήθεια. Δηλαδή είπαν για την κουκουβάκια, τώρα δεν θα είχε πάει το νου ότι θα του φόβησε τόσο πολύ. Ή α πούμε και τα. Και οι φωνέ των σκυλιών πολλέ φορέ θα του φόβησαν. Άλλο θα σα φόβησε αν θα τα φοβήσει από το αστικό κέντρο στο χωριό. Πάλι το σχολείο. Πάλι το σχολείο να κάνανε φίλου. Πώς θα ήταν εκεί τα πράγματα. Η ιατρική κάλυψη σε αυτό το χώρο. Πολύ σκέφτονται τα παιδιά για την ιατρική κάλυψη. Α, όχι, δεν πρέπει να τα πούμε. Αν θα υπάρχουν ασχολίες. Ναι. Αν θα κάνουν χόμπι. Ναι. Αυτό ούτε πολύ το σκέφτηκα. Μου είπαν κάτι που δεν ξέρω, ίσως έχει.
Δεν ξέρω γιατί. Ίσως από τις σκέψεις που σε χωριά. Δεν ξέρω. Έστω δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό θα τους φόβησε πολύ το σκοτάδι. Και μου ήταν... Εγώ αυτό το έκανα για τα παιδιά μου, επειδή πηγαίνουν το καλοκαίρι σε χωριό, είναι τελείως διαφορετική η συμπεριφορά. Βέβαια έχουν εξοικειωθεί με τα χρόνια. Ναι. Η εμπειρία τους όμως είναι αυτή, ότι το σκοτάδι είναι πολύ. Ναι. Και μου έκανε και εμένα εντύπωση γιατί το άκουσα πολλές φορές. Και είναι και μία από τις πιο σημαντικές φοβίες των παιδιών γενικά το σκοτάδι. Το βράδυ πρέπει να έχουν φως αναμένει. Ναι, πολλά παιδιά θέλουν το φως αναμένει και να κοιμούνται το βράδυ και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Ωραία. Η δεύτερη ενότητα έχει να κάνει με την γνωριμία με τα συναισθήματα. Όταν τα παιδιά είναι μικρά, κυρίως όταν είναι στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, δεν μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο συναίσθημα και στη σκέψη. Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι το ίδιο πράγμα. Αν τους ρωτήσεις, τι σκέφτεσαι για το γεγονός ότι αύριο θα πάμε στο Λούνα Πάρκ, θα σου πει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Δεν σου πει ότι θέλω να ανεβώ παραδείγματος χάρη στην μπαλαρίνα ή σκέφτομαι ότι μου έδωσε η γιαγιά μου, ξέρω εγώ, 10 ευρώ και μπορώ να τα χρησιμοποιήσω εκεί. Θα πει κατευθείαν το συνέστημα του. Είναι πολύ πιο έντονο και αναπεξέρχος το συνέστημα στα παιδιά, κυρίως στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Οπότε είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη δεύτερη ενότητα να κατανοήσουν ότι το συνέστημα προέρχεται από την καρδιά και ότι η σκέψη προέρχεται από το μυαλό. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο σκεφτόμαστε, κάτι το οποίο βάζουμε το μυαλό μας να σκεφτεί για αυτό το οποίο θα ζήσουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να εξυπηρετούν αυτά τα δύο. Τους είχα παρουσιάσει μερικές δραστηριότητες που αφορούσαν σε τρία πράγματα. Όταν αισθάνομαι χαρούμενος, πώς φαίνομαι, τι κάνω και τι λέω. Τώρα θέλω πάλι τη δική σας βοήθεια. Αλλά όχι σαν παιδί, ως ενήλικας. Γιατί είναι ακριβώς το ίδιο σαν να είσαι σαν παιδιά. Όταν είσαι χαρούμενος, πώς φαίνεστε. Γεια. Χαμογελαστή, ναι. Κύριε Σάμπ, τίποτα. Γεια. Λαβενή δεν φαίνεται. Φωτεινή, όλα αυτά. Τα είπατε παιδιά ακριβώς τα ίδια. Και τι κάνετε όταν είστε χαρούμενοι. Ωραία. Το ίδιο κάνουν τα παιδιά, γελάνε. Ναι. Μετάμεσα. Ναι, πολύ ωραία. Αστεία πράγματα έχουν εμεί τα παιδιά. Και τι λέτε όταν είστε χαρούμενοι. Καλές κουβέντες. Έτσι είπαν τα παιδιά. Καλές κουβέντες ή αστεία. Αυτά μου άρεσαν πολύ τα παιδιά, δεν τα έχω κρατήσει. Τώρα, όταν είστε στενοχωρημένοι, πώς φαίνεστε. Σκεφτική, σκοτεινή, σκοτροπή. Πολύ ωραία. Και τι κάνετε όταν είστε στενοχωρημένοι. Δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε. Ναι. Άλλο. Μπράβο. Αυτό το είπαν πολύ τα παιδιά. Κλαίμε. Ναι. Και τι λέτε όταν είστε στενοχωρημένοι. Κακές κουβέντες. Ή δεν λέμε τίποτα. Αυτό ήταν πολύ ωραία. Όταν αισθάνεστε πώς φαίνεστε. Άγρι. Ναι. Άγρι, πολύ άγρι. Ωραία. Και τι κάνετε όταν είστε κομμένοι. Και βρίζετε. Το ίδιο κάνουν τα παιδιά. Και φωνάζουν και βρίζουν. Ναι. Λέτε. Και τι λέτε. Κακές κουβέντες. Δεν μπορούμε τι λέτε. Ωραία. Διευκολώνω σας τις πόρτες και στα τέτοια. Ναι, εκτονώνομαι σε πράγματα. Αυτό κάνω. Πολύ ωραία. Όταν είστε φοβισμένοι, πώς φαίνεστε. Μαζεμένοι. Ορίστε. Πιο μικροί. Πολύ ωραία. Άλλο. Όχι. Τι κάνετε όταν είστε φοβισμένοι. Κρυβόμαστε. Ναι, τα παιδιά κρύβονται. Κάτω από το κρεβάτι. Ήταν πολύ ωραία που σου λένε. Άλλο. Ή φωνάζουν τη μαμά τους όταν φοβούνται. Και τι λέτε. Ασχολούμαστε και προσπαθούμε να τα τακτοποιήσουμε. Τώρα, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στη σκέψη και τη
κάνει να αισθάνομαι καλά ή να τα κάνει να αισθάνομαι άσχημα. Γι' αυτό το λόγο, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε κάτι ήταν με ιστορίες. Παραδείγματος χάρη, νομίζω ότι άκουσα έναν περίεργο φόρο. Πώς αισθάνεστε? Ωραία. Πολύ ωραία. Και τι θα κάνετε? Θα ελέγχαμε αν έχει μπει κάποιος στο σπίτι μας. Άλλο. Πολύ ωραία. Ναι. Ναι, το έχουν πει αυτό. Είναι πολύ αστείο. Γιατί κάποια έχουν πει ότι θα έπαιρνα από την υποσκοτώστρα και λέω... Ήταν πολύ αστείο, ναι. Θα έκανα ή θα έπαιρνα το τηλέφωνο στην αστυνομία. Ωραία. Τώρα, θα σας πω το πιο ευχάριστο. Νομίζω ότι έκανα ένα καινούργιο φίλο στο σχολείο ή στη δουλειά αντίστοιχα. Πώς αισθάνεστε? Χαρά. Πολύ ωραία. Και τι θα κάνετε? Ορίστε. Θα το παίρνουμε τηλέφωνο από εσά. Κοινωνία. Ναι. Θα πάρετε έξω. Ωραία. Πώς? Θα συναντηθούμε. Ναι. Θα γινόταν προσπάθεια να συναντηθούμε. Τα ίδια θα κάνουν τα παιδιά. Δηλαδή θα θέλουν να παίξουν μαζί. Και αυτό που μου άρεσε πολύ είναι ότι όταν νιώθουν ότι έχουν κάνει ένα καινούργιο φίλο είναι πολύ γενναιόδορα. Δηλαδή θα του έδινα τις καλύτερες μου κάρτες. Ή θα του έδινα το blog, το αγαπημένο blog ζωγραφικής και τα χρώματα να ζωγραφίσει. Είναι πολύ χαρούμενοι όταν κάνουμε καινούργιους τους φίλους. Ωραία. Πάμε στην επόμενη ενότητα, που είναι το να μαθαίνουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες μας, ασκήσεις χαλάρωσης. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι υπάρχουν συναισθήματα, ότι τα συναισθήματα προέρχονται από σκέψεις και ότι η σκέψη πολλές φορές δημιουργεί αντίστοιχα συναισθήματα, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι πολλές φορές όταν αισθάνονται άσχημα, όταν αισθάνονται δηλαδή ανησυχία, άγχος, φόβο, πολλές φορές το ίδιο το σώμα τους ειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Σκεφτείτε τον εαυτό σας πώς ή μάλλον τι σημάδια στέλνει το σώμα όταν αισθάνεστε άγχο. Ναι, το πιο σημαντικό. Τρέμουν. Τρέμουν τα χέρια, τα πόδια. Ταχυκαρδία. Εγώ παραδείγματο χάρη θέλω να πηγαίνω στην τουαλέτα όταν αισθάνομαι πολύ άγχο, το κάνω πολύ συχνά. Στομαχόγονο. Τα παιδιά το περιγράφουν. Τα παιδιά αυτό το περιγράφουν τα ρεύματα στο στομάχι. Δεν ξέρουν πώ να το πούν αλλιώ. Να σα πει κάτι αυτό. Ορίστε. Τάση προσεβεντό. Ναι. Ωραία. Τα συναισθήματα λοιπόν αυτά είναι τα σημάδια που στέλνει το σώμα μα όταν αισθανόμαστε άγχο. Είναι λοιπόν σημάδια απειλή. Γι' αυτό το λόγο και αισθανόμαστε και εφίδρωση. Έφαλο και όλα αυτά που περιγράφεται. Ο πιο καλός τρόπος να μπορέσει ένα παιδί να αντιμετωπίσει αυτό το άγχος που έρχεται και το κινητοποιεί μέσω τα σημάδια των σημαντικών του σώματός του, είναι να προσπαθήσει να χαλαρώσει. Εξηγούμε στα παιδιά ότι μπορούν να έχουν στο σπίτι ένα δωμάτιο αγαπημένο ή ένα χώρο αγαπημένο όπου θα είναι ο χώρος της χαλάρωσης, όπου εκεί θα πάνε και θα φροντίσουν να έχουν ένα αντικείμενο στο οποίο θα βάλουν μέσα το κουτάκι, το οποίο θα είναι το κουτάκι που θα πει το πρόβλημα ή αυτό που τους ανησυχεί. Και στη συνέχεια, στον χώρο στον οποίο βρίσκονται, κάνουν κάτι που τους ευχαριστεί. Όπως να ακούσουν μουσική ή να ζωγραφίσουν, να απομονωθούν δηλαδή από το σημάδι ή από τη σκέψη του άνθρωπου. Αν είμαστε στην τάξη, κάνουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι στην αρχή ένταση και στη συνέχεια χαλάρωση. Ονομάζεται, μπορείτε να το ξέρετε από τα αγγλικά, το Simon Says, που είναι να δώσεις οδηγίες και εντολές στο παιδί. Οπότε αλλάζεις το Simon Says και βάζει ο καθένας το όνομά του. Παραδείγματος χάρη η κυρία Ρίτσα λέει να. Και η κυρία Ρίτσα λέει στην αρχή να τρέξουν επί τόπου, υπάρχει δηλαδή ένταση, να αρχίσουν να τεντώνουν τα χέρια τους πολύ ψηλά στον ουρανό και στη συνέχεια να αρχίσουν να κάθονται στην αρχιτραλία τους και στην καρέκλη τους, έτσι ώστε να νιώθουν χαλαρή. Αυτή είναι μια φωτογραφία από το σχολείο που κάναμε αυτή τη δραστηριότητα με τα παιδιά. Η επόμενη ενότητα είναι καθαρά η κοινωνία με τις σκέψεις. Αυτό που είναι σημαντικό στα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι η αναγνώριση της ύπαρξης θετικών και αρνητικών σκέψεων. Ότι δηλαδή έχουμε θετικές και αρνητικές σκέψεις ή αλλιώς βοηθητικές ή μη βοηθητικές σκέψεις. Το πιο σοκαριστικό για αυτά είναι βέβαια ότι σε αυτή την ηλικία ανακαλύπτουν ότι με το ίδιο γεγονός μπορεί να έχουν ταυτόχρονα και θετική και αρνητική σκέψη. Είναι δύσκολο για τα παιδιά. Νομίζουν ότι υπάρχουν μόνο θετικές ή μόνο αρνητικές. Δηλαδή το άσχημο μάλλον. Τώρα, ένα παράδειγμα για την ύπαρξη δύο σκέψεων για ένα γεγονός.
Η Φωτεινή θέλει να ζητήσει, φανεί συγγνώμη, θέλει να ζητήσει από τη Φωτεινή να παίξουμε μαζί. Η βοηθητική σκέψη φυσικά είναι ναι, να παίξουμε, θα χαρώ πάρα πολύ. Η μη βοηθητική σκέψη είναι ότι μπορεί να έχει πολύ διάβασμα και να αρνηθεί. Και η επόμενη ερώτηση είναι να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο δράσης για τις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό για τα παιδιά, γιατί τις περισσότερες φορές νιώθουν ότι δεν είναι πολύ μόνοι τους όλη αυτή τη διαδικασία. Και έχουν ανάγκη από ένα σχέδιο το οποίο θα είναι δομημένο, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό που τους απασχολεί. Αυτό ονομάζεται ο χρυσός κανόνας των 6, αυτό το σχέδιο δράσης. Ο χρυσός λοιπόν κανόνας των 6 λέει στους μαθητές να πάρουν το πρόβλημα που τους ανησυχεί και να το χωρίσουν σε μικρότερα θεματάκια. Δηλαδή, πρώτον, να βρουν ποιες πιθανές λύσεις έχουν για κάτι που τους απασχολεί. Δεύτερον, να εκλέξουν ποια από αυτές τις λύσεις πιστεύουν ότι είναι πιο εύκολα να πραγματοποιηθεί από εκείνα. Στη συνέχεια, να την κάνουν πράξη και αφού την κάνουν πράξη, να δουν τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά. Δηλαδή, τι τους βοήθησε και τι όχι. Αν σας ζητούσα να κάνουμε κάτι τέτοιο μαζί, θα μπορέσουμε. Σκεφτείτε κάτι που σας προβληματίζει. Δεν είναι τόσο τρομερό, αλλά είναι κάτι που υπάρχει που σας προβληματίζει. Και να το ξεκινήσουμε μαζί με το κάνουμε. Κάποιος θα ρωτήσει. Ξενομίζει κάποιος ότι έχει ξεχάσει τα παιδιά του. Ότι δεν έχει κλείσει το θερμοσύφωνα. Όχι. Ότι δεν θυμάστε που είχατε παρκάρει. Ναι, γιατί αυτά είναι συνήθως προβλήματα που έχουμε συζητήσει με ενήλικες ανθρώπους, ότι αυτά είναι που τους απασχολούν πολλές φορές. Σας το κάνεις. Ωραία. Αν δεν θυμόσαστε που είχατε παρκάρει, αυτό είναι το πρόβλημά σας αυτή τη στιγμή. Έχετε έρθει εδώ και δεν θυμάστε που έχετε παρκάρει. Τι θα σκεφτόσαστε να κάνετε. Ποιες είναι οι πιθανές λύσεις. Έχετε ως ενήλικες, έχετε
αυτό είναι μετά. Είναι ένα ποτό. Και αυτό είναι μετά. Το να εξερευνήσουμε δηλαδή το χώρο είναι το πιο σημαντικό από όλα όταν βρεθούμε σε κάτι καινούργιο.